Ο 48χρονος Ζοβενέλ Μοΐζε ανακηρύχθηκε επίσημα νικητής των προεδρικών εκλογών της 20ης Νοεμβρίου στην Αϊτή. Η Επιτροπή Εκλογών ανακοίνωσε ότι κέρδισε με 55,6% και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι υπήρξε εκτεταμένη νοθεία στις κάλπες. Ο Μοΐζε, που είναι εξαγωγέας μπανάνας, στηρίχθηκε από το κόμμα του πρώην Προέδρου Μισελ Μαρτελή. Η λαϊκή τιμιγορία για 5 χρόνια μου παρέχει όλη την ελευθερία από τους πολίτες. Όπως είπα προεκλογικά, η εξουσία προέρχεται από το Θεό μέσω της φωνής του λαού. Είναι η φωνή του λαού, υπογράμμισε στο πρώτο ενωτικό μήνυμά του ο νικητής των εκλογών. Ο Μόιζε είχε κερδίσει στον πρώτο γύρο των εκλογών τον Οκτώβριο του 2015, που ακυρώθηκε όμως λόγω νοθείας. Θα αναλάβει καθήκοντα έως τις 7 Φεβρουαρίου. Η Αϊτή προσπαθεί να επουλώσει ακόμη τις πληγές από τον τυφώνα Μάθιου, με χίλιους νεκρούς και χιλιάδες ανθρώπους να χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια.